τα άτομα που πάσχουν ψυχικά υποφέρουν όχι μόνο τα ίδια, αλλά και οι άνθρωποι που είναι γύρω τους και συμβιώνουν μαζί τους. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα έχουμε τη χαρά σήμερα να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου, ψυχολόγο, διευθυντή στην ψυχική φροντίδα, αγαπημένο της εκπομπής μας. Ευχαριστώ. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στον άνθρωπο που έχει το ψυχικό πρόβλημα και κοιτάμε πώς θα το αποσύσουμε από πάνω του. Ναι. Όμως η αλήθεια είναι ότι είναι επιφορτισμένοι πολλοί και άδικα καμιά φορά και οι άνθρωποι που συμβιώνουν μαζί τους. Άδικα με την έννοια ότι πάσχουν και οι ίδιοι στην προσπάθειά τους να φροντίσουν το δικό τους άνθρωπο. Καμιά φορά και σημαντικότερα και βαρύτερα. Ακριβώς, ναι. Πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, που εγώ νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον για κάποιους που μας ακούν, θα μπορούσαμε λίγο να δώσουμε μία προσέγγιση στο τι είναι ψυχικό πρόβλημα, γιατί δεν είναι και όλα ούτε τις ίδιες βαρύτητες, ούτε και του ίδιου είδους. Ωραία το ρωτάτε. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση για αρχή. Τι είναι ψυχικό πρόβλημα? Υπάρχουν κανόνες, νόρμες, οι οποίες το προσδιορίζουν. Όλη η ψυχιατρική, όλη η ψυχολογία τα έχουν ταξινομημένα σε διάφορες κατηγορίες. Φαντάζομαι θα σας ωφελήσει πιο πολύ και αυτούς που μας ακούν να το πούμε σε λίγο πιο απλή μορφή. Ψυχικό πρόβλημα είναι αυτό που φέρνει δυσκολία σε τρεις άξονες στη ζωή μας. Mm-hmm. Οι τρεις άξονες είναι πρώτα-πρώτα η ικανότητα να αγαπάμε, δηλαδή να προσφέρουμε αγάπη. Όχι ερωτική απαραίτητα, αλλά αγάπη. Να φροντίζουμε τους άλλους, να δεχόμαστε αγάπη από τους άλλους και να την εκπέμπουμε πίσω σε κάποιους άλλους ανθρώπους που αξίζει να το κάνουμε. Ο δεύτερος τομέας μετά την αγάπη είναι η εργασία. Να μπορούμε να εργαζόμαστε. Να είμαστε παραγωγικοί, όχι με την αυστηρή έννοια του να φτιάξω κάτι ή να παράξω κάτι ή να βγάλω χρήματα, αλλά με την έννοια του να μπορώ μέσα από την προσφορά που θα κάνω σε άλλους ανθρώπους γύρω μου να δώσω νόημα στη ζωή μου και έτσι, πιο ψυχαναλυτικά, να απομακρύνω τον φόβο του θανάτου. Mm-hmm. Άρα, αγάπη, εργασία. Και συνήθως προσθέτουμε έναν τρίτο ακόμα άξονα, ο οποίος από μόνος του σημαίνει πάρα πολλά, είναι να μπορώ να χαίρομαι τη ζωή μου. Δηλαδή να προσφέρω χαρά στη ζωή. Και να παίρνω χαρά και από τα μικρά πράγματα. Ακριβώς, ναι. Η ανταλλαγή χαράς. Άρα όποιος μπορεί να αγαπά πολύ, να εργάζεται παραγωγικά και να μπορεί να προσφέρει χαρά γύρω του, να αστειεύεται στη ζωή, όχι να ειρωνεύεται, να αστειεύεται, έχει μικρές πιθανότητες έως και καθόλου να έχει κάποιο ψυχικό πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε ο ψυχικά υγιής. Το αντίθετο λοιπόν, όπου λείπει και όπου χωλαίνουμε σε αυτά, αρχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα. Ναι, βέβαια. Τώρα, τα προβλήματα μπορούμε πάλι να τα διαχωρίσουμε σε δύο είδη προβλημάτων. Το ένα είναι αυτό που θα το πούμε με την γενική έννοια πάθηση. Δηλαδή, είναι κάτι που έχει συμβεί σε κάποιον σαν ως συμβάν, ως γεγονός, ως πρόβλημα. Και αυτό ως πάθηση είναι, για παράδειγμα, ένα ψυχωτικό επεισόδιο. Με απλά λόγια, είναι αυτός που όταν το έχει πάθει, όποιος το έχει πάθει, έχει αποκοπεί από την πραγματικότητα γύρω του. Ή κάποια άνοια. Όπως παθαίνουν συχνά οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Αυτά είναι με την έννοια της πάθησης, ότι κάτι τους έχει συμβεί. Άρα πρόβλημα είναι κάτι που έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι. Mm. Η δεύτερη κατηγορία όμως, που ίσως θα έλεγα είναι και πιο βαριά, παρότι ακούγεται η ποιότερη, είναι οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα στον χαρακτήρα τους. Αυτό που ονομάζουμε εμείς χαρακτηρολογικό πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν ένα θέμα προσωπικότητας. Έχουμε ξαναμιλήσει για τέτοια θέματα, είχαμε πει για τον ναρκισισμό. Πρώτη εκπομπή, ναι. Είναι αυτοί που έχουν ναρκισισμό, είναι αυτοί που έχουν οριακότητα, είναι αυτοί που έχουν μια σχιζοειδικότητα, άλλο πράγμα. Είναι εκείνο. Είναι προσωπικές καταστάσεις προβλημάτων χαρακτήρα. Όπου όμως δεν είναι προσωπικές απολύτως για αυτόν που το έχει ή το παθαίνει, αλλά μαζί ταλαιπωρούνται και οι άνθρωποι που τον συναναστρέφονται. Οι γονείς, τα παιδιά, ο σύζυγος, η σύζυγος, ο σύντροφος, ο συνεργάτης, η συνεργασία. Μάλιστα. Αυτοί είναι λοιπόν οι δύο άξονες για τα ψυχικά προβλήματα. Κάτι έχουν ή κάπως είναι. Αυτό είναι. Από τη δική σας εμπειρία, πώς βλέπετε τους ανθρώπους που συμβιώνουν με ένα άτομο που έχει πρόβλημα τέτοιο ψυχικό? Έχει ψυχικό βάρος μικρότερο ή μεγαλύτερο? Πώς νιώθουν οι άνθρωποι που μένουν μαζί τους, είτε γιατί το επέλεξαν για να τους βοηθήσουν, είτε γιατί είναι αναγκασμένοι, είτε για διάφορους λόγους. Πάντως συμβιώνουν. Το ζουν καθημερινά. Τον βλέπουν να υποφέρει. Δεν μπορούν να ζήσουν ίσως ισορροπημένα μαζί του. Όχι ίσως, σίγουρα. Ναι. Δεν μπορούν να ζήσουν ισορροπημένα μαζί του. Και νιώθουν ότι χάνουν και οι ίδιοι ίσως τη ζωή τους. Εσείς θα μας πείτε. Ναι, πολύ σημαντικά. Κάποιες φορές είναι και σε σημείο τραγικότητας, μπορεί να πει κανείς. Είναι άνθρωποι που συνειδητά θυσιάζουν τη ζωή τους για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες κάποιων άλλων, χωρίς όμως να πετυχαίνουν και αυτοί οι άλλοι, που θεωρητικά έχουν το πρώτο πρόβλημα, να ζουν ούτε αυτοί καλά.
Σωστά, γιατί δεν τους φροντίζει και κάποιος ειδικός, τους φροντίζει ένας δικός τους, ο οποίος ναι, μεν τους εξυπηρετεί σε πρακτικά θέματα ίσως, μη χαθούν, να πάρουν τα χάπια τους, να τους βοηθήσει κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά χάνει και εκείνος τη ζωή του, οπότε ίσως γίνεται και εκείνος επιθετικός. Στην ανθρώπινη ζωή έχουμε έντονη την δυνατότητα της επιλογής. Άνθρωποι διαλέγουν να μένουν σε πρόβλημα. Στο πρώτο άκουσμα αυτό ακούγεται λίγο περίεργο. Ποιος διαλέγει να μένει σε μια δυστυχισμένη ή σε μια μίζερη κατάσταση. Αλλά δυστυχώς η απάντηση είναι πολλοί το κάνουν. Και το διαλέγουν είτε γιατί δεν μπορούν να βρουν μόνοι τους μια διέξοδο ή να πάνε κάπου για να τους δείξει ένας ειδικός μια διέξοδο ή το επιλέγουν γιατί έτσι είναι ένας βολικός, έμεσος τρόπος να εκδικηθούν αυτούς που τους φροντίζουν. Ναι. Δηλαδή το ψυχικό πρόβλημα δεν είναι απλά ως μια πάθηση που κάποιος έπαθε κάτι, αλλά το χρησιμοποιεί στην πορεία για να πάρει εκδίκηση από αυτούς που θεωρεί ότι του έχουν φταίξει. Τη μητέρα, τον σύζυγο, το παιδί. Και αυτός που συμβιώνει με τον ψυχικά άρρωστο, γιατί δεν τον βοηθάει να ζητήσει βοήθεια από ειδικό και να βελτιωθεί η κατάστασή του. Ή αν δεν είναι γονιός, ή αν δεν είναι σύζυγος και είναι για παράδειγμα αδερφός ή παιδί, γιατί δεν τον βοηθά να μείνει κάπου που θα έχει την καλύτερη επαγγελματική φροντίδα που θα μπορούσε. Το λέτε ωραία. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι συχνά δεν συμπεριφέρονται έτσι. Είναι ταμπού. Είναι ταμπού. Υπάρχει καταρχήν το στίγμα ότι αυτός που έχει ψυχικό πρόβλημα δεν θέλει, κοινωνικό στίγμα εννοώ, να το κάνει γνωστό, να το γνωστοποιήσει προς τα έξω. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός, αλλά και οι υπόλοιποι του οικογένεια. Μα δεν κρύβεται. Που δεν μπορεί να το κρύψει. Και όμως πολλοί θεωρούν ότι το κρύβουν. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που αυτοί που το κρύβουν ζουν μια αρκετά επιτυχημένη ζωή. Και αυτοί που δυστυχούν είναι η επόμενη γενιά. Παράδειγμα, ο ψυχαναγκασμός. Οι ψυχαναγκαστικοί άνθρωποι, μια ψυχαναγκαστική μητέρα για παράδειγμα, μπορεί να καταφέρνει να κρύβει τον ψυχαναγκασμό της στην καθημερινότητα. Αλλά η προσπάθεια να κρύψει τον ψυχαναγκασμό και να μην τον κάνει έκδηλο και για τα παιδιά της και για τον κόσμο γύρω, μεγαλώνει πραγματικά δυστυχισμένα παιδιά. Αν μπορούσαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, θα σας έλεγα πολλά τέτοια. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, ένας ψυχαναγκαστικός, για παράδειγμα, που είναι ήπιας μορφής πάθηση, ψυχικό πρόβλημα, όπως το είπαμε στην αρχή, δημιουργεί πολύ μεγαλύτερα προβλήματα σε αυτούς που αναθρέφει. Παρά στον εαυτό του, έχετε δίκιο. Ναι. Πάλι είναι μια μορφή συμβίωσης με άτομο που πάσχει. Έχει ένα ψυχικό ζήτημα. Σωστά. Ποιοι από αυτούς που συμβιώνουν με άτομα που έχουν ένα ψυχολογικό ψυχικό ζήτημα υποφέρουν περισσότερο? Οι γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους και νιώθουν ότι θα φύγουν και το παιδί θα μείνει μόνο του. Τα παιδιά που φροντίζουν τους γονείς. Οι σύζυγοι που ο σύντροφός τους κάτι έπαθε. Τα αδέρφια μεταξύ τους. Ποιες είναι οι κατηγορίες εκείνες που υποφέρουν περισσότερο? Είναι δύσκολο να το μετρήσει κανείς, αλλά θα σας έλεγα ότι το τραγικότερο είναι όταν τα παιδιά φροντίζουν τους γονείς τους. Αυτό ενδεχομένως μπορείς να το δικαιολογήσεις για κοινωνικές συνθήκες σε μια ηλικία μεγάλη. Ας πούμε, ένα δικό μου κριτήριο σας λέω, πάνω από τα 80 έτη ηλικίας. Αλλά είναι πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι από σχετικά νεαρή ηλικία χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ως ένα ψυχικό δεκανίκι για να ζήσουν οι ίδιοι. Πολλές φορές λέω μια κουβέντα που ακούγεται λίγο αφορισμός, κάπως αφοριστική. Αλλά καλός γονιός δεν είναι αυτός που φροντίζει πολύ και παρέχει στο παιδί του διαρκώς φροντίδα. Καλός γονιός, προσωπική θεώρηση σας λέω, αλλά το λέω τακτικά αυτό, είναι αυτός που δεν χρειάζεται το παιδί του. Ναι, δεν το χρειάζεται. Ναι. Είτε για να πάρει περηφάνεια, είτε για να πάρει φροντίδα, είτε για να πάρει μια καταξίωση στη ζωή. Γιατί έτσι το λυτρώνει και του δείχνει δύο πράγματα. Του δείχνει πρώτον ότι ο γονιός είναι καλός και ισχυρός γιατί δεν χρειάζεται να εκμεταλλεύεται το παιδί του, αλλά και του δείχνει ότι στη ζωή μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Ναι. Του δίνει καλό παράδειγμα και στο παιδί του και είναι και η ανιδιοτέλεια της αγάπης εκεί που έχεις κάνει το παιδί για να το μεγαλώσεις, να ζήσει μόνο του, να ζήσει ελεύθερο, όχι για να έχεις ένα αποκούμπι στα γεράματα. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Όπως το λέτε. Που πρέπει να κάνει παιδιά κανείς. Και είναι πολύ θεωρητικό. Να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Ναι, βέβαια. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει μία μητέρα για να εκμεταλλεύεται τα παιδιά της? Το λέω αστειευόμενος, αλλά έχει αλήθεια μέσα σε αυτό. Για πείτε μου. Το τάπερ. Τα ταπεράκια. Ναι. Ελάτε τώρα. Όπου έχει μεγαλώσει το παιδί, ο γιος. Όλοι έχουμε η κόρη, πάρει τα περάκια. Φυσικά. Και θα δώσουμε. Παίρνουμε. Μόνο ναι. Που από κάποιο σημείο και ύστερα, που γίνεται κάπως υποκειμενικό για την κάθε οικογένεια, είναι το όπλο όπου η μαμά εξαγοράζει την χρησιμότητά της, άρα και την επιρροή της, στη νέα οικογένεια. Ναι.
Εγώ το βλέπα σαν υπερβολική φροντίδα, ειδικά της Ελληνίδας μάνας, γιατί τα ταπεράκια στο εξωτερικό είναι πιο σπάνια, όπως και γενικά όλο αυτό το δέσιμο που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Άλλο παράδειγμα είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου ο γιος ή η κόρη δεν του επιτρέπεται να ανταγωνιστεί ή να δημιουργήσει κάτι άλλο, αλλά πρέπει να έρθει να δουλέψει στην οικογενειακή επιχείρηση. Και αυτό είναι μεγάλο όπλο ελέγχου. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να τα βάζουμε σε πλαίσιο του 100% φαντάζομαι. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια υγιής επιχείρηση και ο γιος να έχει τις ίδιες διαθέσεις. Δηλαδή να προχωράει, να διαδέχεται μια κατάσταση με δική του αυτοβούλωση, με δική του θέληση. Χωρίς να τον καταπιέσει ο πατέρας. Αν του πει ο πατέρας, μην κάνεις κάτι άλλο, σου έχω έτοιμο εδώ. Ναι, εκεί είναι πολύ καταπιεστικό, έχετε δίκιο. Αλλά αν έχει προσωπικό ενδιαφέρον, ίσως γιατί υποβλήθηκε σε αυτή την ιδέα, δεν έχει σημασία. Πάντως δεν φαίνεται να νιώθει ότι καταπιέζεται. Όμως για να είμαστε σίγουροι εμείς που κοιτάμε τη ζωή του και κυρίως να είναι σίγουρος ο ίδιος που το παθαίνει αυτό, αξίζει τουλάχιστον να έχει δοκιμάσει έστω και ένα διαφορετικό από αυτό που κάνει. Σωστά. Αν ήταν μονόδρομος η ζωή του, τότε δεν θα το ξέρει ποτέ. Αυτό το λύσαμε. Το θέμα με τα περάκια το σκέφτομαι ακόμα, αλλά θα δούμε. Ίσως σε άλλη φορά να δούμε πώς οι μαμάδες είναι λίγο πιο χειριστικές. Ναι. Ευχαρίστω. Το είπα χαριτολογώντας. Δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση ότι είναι κακό να προσφέρεις φαγητό στο παιδί σου για τις επόμενες μέρες. Όχι. Αλλά το τάπερ γίνεται όπλο όταν το χρησιμοποιεί η μητέρα, για παράδειγμα, που το δίνει, για να κερδίσει την αναγνώρισή της από τον γιο. Ότι το δικό μου φαγητό είναι καλό, πάρε, συγκρινέ το και θα δεις. Έτσι ναι. Στην ουσία με το τάπερ είναι το εισιτήριό της για να εξαγοράσει αναγνώριση ενάντια στην νύφη. Και μία θέση ανάμεσα στο ζευγάρι. Ναι. Το προχωρήσαμε πολύ. Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε τώρα, μου φέρνει στο μυαλό κάτι άλλο. Το παιδί ποτέ θα ήταν καλό και υγιές να απομακρυνθεί μόνο του σιγά-σιγά, ανεξαρτήτως τι κάνει ο γονιός. Γιατί και το παιδί κάποια στιγμή ενηλικιώνεται και παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Πότε θα νιώσει ότι πρέπει να απομακρυνθεί και φεύγει ομαλά. Ωραία το είπατε. Να προσδιορίσουμε πότε τελειώνει η εφηβεία. Αν πάρουμε ένα βιβλίο, οποιοδήποτε βιβλίο, θα δούμε τους ιατρικούς ορισμούς πότε τελειώνει η εφηβεία. Και ψυχολογικά υπάρχουν επίσης άλλοι ορισμοί για το πότε τελειώνει η εφηβεία. Με έναν απλό τρόπο μπορώ να σας πω ότι η εφηβεία τελειώνει όταν αποκτάμε συνειδητά και με δικιά μας θέληση την ευθύνη ζωής ενός άλλου ανθρώπου. Τότε τελειώνει η εφηβεία. Όταν γινόμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή ενός άλλου. Κάποιοι το παθαίνουν αυτό με το να φροντίζουν διαρκώς έναν φιλάσθενο γονιό ή έναν ανήμπορο αδελφό ή μια αδελφή που έχει ψυχικό πρόβλημα. Άλλοι δεν το λύνουν ποτέ. Θα δείτε ανθρώπους στην ηλικία των 50 και 60 να μιλάνε και να συμπεριφέρονται ως παιδιά ακόμα. Στην καθημερινότητα, στη συμπεριφορά. Άσχετα αν είναι μεγάλοι. Άρα η εφηβεία για αυτούς δεν έχει τελειώσει. Ένας 55χρονος που συμπεριφέρεται έτσι, στην ουσία είναι 15χρονος. Ναι. Απλώς. Δεν το κάνει άμεσα έκδηλο. Τότε γίνεται λοιπόν η ενηλικίωση. Όταν για κάποιο λόγο, από μια ανάγκη ζωής ή από μια κοινωνική συνθήκη ή από έναν γάμο έστω, αναγκαστεί κάποιος να πάρει άλλον ζωή ως ευθύνη επάνω του. Ο υπεύθυνος. Πράγμα για παράδειγμα που ένας ναρκισσιστής το παθαίνει σχεδόν ποτέ. Η μόνη υπευθυνότητα είναι ο εαυτός του. Είναι ο εαυτός του. Άρα είναι παραμένει ο αιώνιος έφηβος. Και στη μεγάλη του ηλικία. Πολύ ενδιαφέροντα όσα είπαμε. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου και μας βοηθάτε λιγάκι να περπατήσουμε σε αυτή την άβυσσο και να δούμε λίγα μονοπάτια και ίσως να κατανοήσουμε κάποια πράγματα, κάποια θέματα, κάποια ζητήματα. Και κατανοώντας τα, ίσως είναι και το πρώτο βήμα για να ζητήσουμε την επίλυσή τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ.